πρώτα ετοιμοτυπικά να πούμε και πέντε λόγια στους δημοσιογράφους. Καταρχήν σας ευχαριστούμε για την επιχείρηση της Φλόρινας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μας επισκεφθήκατε. Η Φλόρινα, ξέρετε ότι είναι μια περιοχή με ιδιαίτερα ενεργειακά ζητήματα που έχουν σχέση γενικότερα και στην παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας, αλλά και σε θέματα που έχουν ιδιαίτερα αναπτυξιακές και μεγάλες προσδοκίες στον τόπο μας, που είναι τα ζητήματα που αφορούν εδώ την περιοχή, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας και φυσικά και ο τομέας της γεωργίας και κτηνοτροφίας που είναι σε μεγάλη κλίμακα αναπτυγμένος όπως στην περιοχή μας. Είμαστε ο πρώτος νομός σε τέτοιες παραγωγικές δραστηριότητες στην περιφέρεια της Μακεδονίας. Επίσης, έχουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εδώ στην περιοχή που έχουν σχέση με τα προϊόντα που ονοματίζουν την περιοχή, όπως είναι τα φασόλια πρεσπών και τα Ιάκορίνα και φυσικά τα περίφημα κρασιά Αμυντέως, τα οποία δεν ξέρω να γνωρίζετε, αλλά είναι ιδιαίτερης σημασίας. Και φυσικά ευελπιστούμε ότι από την συμμετοχή και την διέλευση του WUTAP εδώ στην περιφερειακή ενότητα μας, από ό,τι γνωρίζουμε ότι θα δημιουργηθεί και ένας υποσταθμός στο αντίγωνο, αν θα υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει μια σύνδεση εδώ με την περιοχή, να έχουμε αφήσει μια αναμονή και αν υπάρχει ενδιαφέρον, αργότερα να δούμε πώς μπορούμε να επενδύσουμε πάνω στον αργό αυτό και την διέλευση του φυσικού αερίου από την περιοχή μας. Εμείς πιστεύουμε ότι κι εσείς μπορείτε να βοηθήσετε σε διάφορους τομείς και να αναπτύξουμε ένα θέμα συνεργασίας σε επίπεδο και χώρας ακόμα, γιατί όπως είπα μπορούμε να αποκτήσουμε και έχουμε τις δυνάμεις για εξωστρέφεια σε πολλούς παραγωγικούς τομείς. Είναι και το Δήμαρχος Πρεσπών, ξέρετε τη δυναμική καλλιέργεια που υπάρχει στη Πέστα και το φασόλι αυτό έχει πραγματικά πολύ μεγάλη δυναμική εδώ στην περιοχή μας. Η Φλόρινα, όπως είπα, έχει τρία οροπέδια, είναι το Αμύντιο, η Φλόρινα και η Πρέσπα. Το κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά σημεία. Και φυσικά αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ένα πλεονέκτημα της περιοχής, το οποίο αν εσείς θελήσετε μπορούμε να το συζητήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις, οι οποίες θα μας δώσουν και σε εμάς τη δυνατότητα να αποκτήσουμε και τα προϊόντα μας, αλλά και τις δυνάμεις τις παραγωγικές σε συνεργασία μαζί σας και στη χώρα σας. Λοιπόν, σας καλωσορίζω. Θα κάνουμε, πιστεύω, ένα συστηματικό διάλογο πάνω σε όλα αυτά τα θέματα και αποκοινούμε να δούμε πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερα για την περιοχή και τον κόσμο που μας ενδιαφέρει.